Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Κύριε Σκερίδη, μας ήρθε και από τις ΗΠΑ και έχουμε νέα από εκεί που έχει να μας πει πάρα πολλά, γιατί είχατε πολύ σημαντικές επαφές. Σας είδαμε εκεί με Μενέντες, σας είδαμε με την εκπρόσωπο του Κογκρέσου, την πρώτη του. Ήσασταν με την επικεφαλής του Κογκρέσου, την κυρία Πελόζη. Ακριβώς. Και άλλους εκεί επιφανείς παράγοντες των ΗΠΑ. Και ο κύριος Παπαφοράδος μαζί μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε καθηγητά. Τώρα, αυτό που ζούμε είναι ένα καταλυτικό γεγονός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έλα, Μανώλη μου, ναι, έλα. Ναι, έφτασε η δεύτερη ομάδα της Ελλάδος, έφτασαν στην Αντιόχεια, ναι. Μαζί με την βοήθεια που ήρθε και από την ελληνική πρεσβεία, χρειαζόταν διάφορα από νερά μέχρι και κάποια εργαλεία, όλοι μαζί αυτή τη στιγμή είναι, έφτασαν στην Αντιόχεια. Εκεί θα επιχειρήσουν όλοι. Για να πήγαν εκεί σίγουρα εκεί θα επιχειρήσουν, από όσο αντιλαμβάνομαι. Δεν τους έχει, δηλαδή φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα τα μάθουμε λεπτομέρειες αυτά, αλλά είναι εκεί, προφανώς σε κάποια περιοχή, γιατί εκεί υπάρχει τεράστια ανάγκη. Εκεί είναι η πρώτη ομάδα που έκανε το θαύμα, τα θαύματα βασικά. Υπάρχουν τελικά άγγελοι, το τραγουδί δεν αλλά υπάρχουν άγγελοι, και ανάμεσά τους είναι και οι Έλληνες της ΕΜΑΚ. Και τώρα έφτασαν και οι δεύτεροι και πήγαν εκεί στην Αντιόχεια μαζί με την ομάδα από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, όπου τους συντονίζουν, τους βοηθούν και τους παρέχουν και οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα, κύριε Καιρίδη, έχουμε ένα τεράστιο γεγονός εδώ. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει βέβαια στις μεταξύ μας σχέσεις. Τώρα είμαστε πάνω στα καλά λόγια. Λογικό είναι, και πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει αλλιώς. Τι θα μείνει από αυτό, πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα, πόσο θα αλλάξει την ίδια την Τουρκία, πόσο θα αλλάξει τις σχέσεις μας. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια τεράστια καταστροφή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και εσείς όμως ο ελληνικός λαός και εγώ προφανώς ως εκλεγμένος εκπρόσωπός του στέλνουμε τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια και συμπαραστεκόμαστε σε αυτό το ανίποτο δράμα των Τούρκων και των Σύριων. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Συρία και πόλεμος, τώρα και αυτή η καταστροφή, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα είναι οι πολιτικές παρενέργειες αυτού του γεγονότος, διότι πρώτον και κύριον έχουμε εκλογές στην Τουρκία για τις 14 Μαΐου. Ήδη ο Ερντογάν έχει κηρύξει 7 περιοχές σε έκτακτη κατάσταση ανάγκης, η οποία λύγει παραμονή των εκλογών. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Προσέξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Μια τέτοια καταστροφή επηρεάζει προφανώς πολιτικά. Μια λελογισμένη καταστροφή δίνει ένα βαντάζ στην εκάστοτε κυβέρνηση, ιδίως αν αυτή αντιδράσει άμεσα και γρήγορα. Και στερεί από την όποια... Απολύτως. Και στερεί το όποιο οξυγόνο από την αντιπολίτευση, η οποία έτσι και δεν είχε πολύ οξυγόνο στα μέσα ενημέρωση, θέλω να πω, μεγάλη παρουσία από πριν. Θα μπορούσε ο Ερντογάν τώρα να κυριαρχήσει απόλυτα και να βγει μπροστά και να μιλάνε μόνο για τον Ερντογάν και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση διάσωσης. Αρκεί όλα αυτά να ήταν λελογισμένα. Τα είδαμε στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις. Κλασικό παράδειγμα, η αντίδραση του Schreder και η επανεκλογή του με τις μεγάλες πλημμύρες πριν από 20 χρόνια στη Γερμανία, που τον βοήθησαν να επανεκλεγεί. Ναι, αλλά τότε είχε ενεργοποιηθεί με τις γαλότσες. Έτσι, με τις γαλότσες. Τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε καλά. Εσείς περιμένατε δηλαδή έναν Ερντογάν πιο ενεργό αυτές τις μέρες? Ναι. Και ο Ερντογάν δεν έχει την παρουσία που ανέμεναν οι πάντες, ο οποίος τον είδατε το προηγούμενο διάστημα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προεκλογικές εκστρατείες, από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη. Με τα μικρόφωνα και τα λοιπά. Εγώ τον περίμενα να είναι εκεί να βγάζει τις πέτρες και να σηκώνει τα τσιμέντα με τις κάμερες μπροστά. Λοιπόν, αυτό δεν το είδαμε. Είδαμε μια μεγάλη αμηχανία, ένα κρύψιμο τα πρώτα 24 ώρα και μια μεγάλη καθυστέρηση του κρατικού μηχανισμού. Αυτό που φοβάται είναι ο εφιάλτης Ετζεβίτ. Να μην ξαναπάθει αυτό που έπαθε το 99 ο Ετζεβίτ. Διότι εμείς επικεντρωνόμαστε στους σεισμούς του 99 ως προς τα ελληνοτουρκικά. Ξεχνάμε όμως ότι αυτοί λειτουργήσαν απολύτως απονομιμοποιητικά για το κεμπαλικό κατεστημένο. Ήρθανε οι Τούρκοι πολίτες και είδανε ότι μετά από 70-80 χρόνια κεμαλισμού και εθνικισμού, το ισχυρό κράτος κτλ., κατέρευσε το κράτος ως χάρτινος πύργος. Κατέρευσε διπλά. Πρώτον, διότι δεν τηρούνται οι αντισυσμικοί κανονισμοί. Και αυτό φοβάται, λέτε, ο Ερντογάν σήμερα. Μήπως λειτουργήσει έτσι το γεγονός αυτό? Ακριβώς. Το ένα είναι η αντίδραση ότι εσείς όλοι οι ευσεβείς γραφειοκράτες του κόμματος, διότι οι Ισλαμιστές έχουν εγκαθιδρύσει καθεστώς, μην το ξεχνάμε, αυτό το οποίο ελέγχει τα πάντα. Τι κάνατε για τους κανονισμούς, για τα κτίρια, διότι εδώ δεν καταραίουν μόνο ιδιωτικά, που κι αυτό είναι πρόβλημα, καταραίουν και δημόσια κτίρια, τα οποία έχει εγκαινιάσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Καταραίουν γέφυρες, καταραίουν αδροδρόμια, καταραίουν νοσοκομεία, δημόσια κτίρια. Ποιος έδωσε άδεια, ποιος εργολάβος έφαγε. Ένα το κρατούμενο. Άρα τα χρεώνεται, λέτε, αυτά ο Ερντογάν. Δεύτερον, η αντίδραση. Γιατί αυτή η καθυστέρηση στην ανθρωπιστική βοήθεια όλο και στην διάσωση. Στο πρόσωπό του. Ναι, προφανώς. Και άρα αρχίζει και υπάρχει μια αρνητική αντίδραση, την οποία θα τη δούμε τώρα πώς θα την ελέγξει. Ήδη χθες σταμάτησε το tweet. Βέβαια. Το Twitter. Βέβαια. Δεν μπορείς να τουιτάρεις. Αυτό γιατί το κάνει, διότι δεν θέλει αυτά τα νέα τα διάφορα να διαδίδονται και να του γίνεται, διότι τα κανάλια τα ελέγχει, τα επίσημα μέσα ενημέρωση τα ελέγχει, αλλά το διαδίκτυο. Η οργή μέσω των social media. Ακριβώς. Να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Επαναλαμβάνω, ένας λόγος για τη μεγάλη νίκη των Ισλαμιστών το 2002, που ήρθαν στην εξουσία και κατέρευσε, ο Ετζεβίτ πήρε 2%. Έπαθε πριν την πασοκοποίηση που πέρασε στην πολιτική διάλεκτο της Ευρώπης, υπήρχε η ετζεβετοποίηση. Μάλιστα. Να το θυμηθούμε αυτό. Ένα κόμμα του 25% που πήγε στο 2% και για τους σεισμούς και την οικονομική κρίση. Αυτός είχε την οικονομική κρίση. Του ήρθαν τώρα και οι σεισμοί. Φοβάται μην πάθει προφανώς το ίδιο. Έχει άλλες αντοχές, άλλες αντιστάσεις. Ελέγχει τα κρατικά πολύ περισσότερα. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτό. Ως προς τα δικά μας. Προφανώς για τις επόμενες εβδομάδες όλη αυτή την ένταση, την ενορχιστρωμένη που βλέπαμε, πάει περίπατο. Υπάρχει μια ηρεμία, λέτε. Προφανώς, διότι όλη η προσοχή. Δεν έχουμε και παραβιάσεις όμως αυτές τις μέρες, δηλαδή. Ναι. Έχει σταματήσει και αυτό το σκηνικό. Είναι στραμμένη όλη η προσοχή προς τα εκεί. Γιατί λέτε η Ελλάδα... για τις επόμενες εβδομάδες. Θέλω να πω, με ποιο πολιτικό κεφάλαιο πια ή με ποιο αίρισμα ο Ερντογάν θα ξαναπεί Μητσοτάκη Γιόκ ή θα πει οι Έλληνες απειλούν την Τουρκία, κυρίως αυτό. Πώς θα αναμοχλεύσει αυτό το δηλητήριο το οποίο σκορπούσε εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην τουρκική κοινωνία και πώς αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό. Κοιτάξτε, τα ζητήματα Ελλάδος-Τουρκίας από ένα σημείο είναι δομικές οι διαφορές. Και αφορούν όχι μόνο τον Ερντογάν, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, συνολικά το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Και κατά συνέπεια υπάρχει εκείνο το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να ξαναπυροδοτήσει. Ναι, προφανώς τώρα έχει αλλού την προσοχή στραμμένη. Προφανώς η Ελλάδα έστειλε ένα πολύ θετικό μήνυμα και πολύ σωστά απέναντι σε αυτή την προπαγάνδα με την οποία είχε δηλητηριαστεί ο τουρκικός λαός, ότι εδώ δηλαδή τα πράγματα δεν είναι όπως σας τα λένε και έχει αυτό τη σημασία του και πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο και να πρωτοστατήσουμε και στην Ευρώπη για ευρωπαϊκή βοήθεια απέναντι σε αυτό το δράμα το ανθρωπιστικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά από εκεί και πέρα μην είμαστε και αφελείς, δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι για ένα διάστημα. Εκεί, τόσο όσο. Κύριε Παπαφλωράτα, τι λέτε. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο γενικότερα στην περιοχή, διότι ο σεισμός αυτός δεν ξέρουμε αν θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή, είδαμε ότι έγινε κάποιος σεισμός τώρα και στην, έξω από τη Ρόδο, πάνω στη Χαλκιδική. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι, ανακίνηση των τεκτονικών πλακών, να το πω έτσι, μια ανησυχία. Εγώ δεν είμαι σεισμολόγος, δεν μπορώ να πω το τι μελιγενέστε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι τεραστίων διαστάσεων η καταστροφή. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα ούτε προς τον αριθμό των νεκρών, ούτε των τραυματιών, ούτε των αστέγων. Και όλους αυτούς το καθεστώς πρέπει να τους σιτήσει, να τους ντύσει, να τους ταΐσει, να τους δώσει νερό, εργασία. Πάρα πολλοί εξ αυτών είναι άνεργοι και θέλει στέγαση. Χρήματα για τις πρώτες ανάγκες. Ακριβώς. Αυτό θέλει τεράστια... Δεν ξέρω αν έχει ανακοινώσει. Νομίζω ότι κάπου διάβαζα, Μανώλη, ότι ανακοίνωσε και ένα επίδομα 400 τόσα 500 ευρώ. 500 περίπου. Περίπου 490-500 ευρώ, ναι. Είναι σημαντικό ποσό για τώρα. Για την Τουρκία, για τον Τούρκο πολίτη είναι σημαντικό. Για τα τουρκικά δεδομένα. Βέβαια. Αλλά ξέρετε, αυτό το μήνα είναι και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος που τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν θα υπάρχουν εργασίες, θα υπάρχουν νεκροί, θα υπάρχουν κατεστραμμένα κτίρια, θα είναι σκηνές, δηλαδή θα τους εγκαταστήσουμε κάποιους αξιονοδοχεία στην Αντάλια και στην Αλεξανδρέτα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες. Είναι και μια λύση και αυτό, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι, άρα χρειάζεται χρόνος. Μάλιστα. Χρήμα. Αυτό σημαίνει χρήμα ακριβώς. Θέλει χρήμα, θέλει ζεστό χρήμα, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα το αναζητήσει. Θα τον καλύψει το Κάταρ, θα τον καλύψουν τα αραβικά κράτη. Προφανώς θα στραφεί και προς τη Δύση. Και εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια τα τελευταία 24 κατ' ουσίαν να αρχίσει μια συνωμοσιολογία, μου το έλεγε χθες ένας Τούρκος, από το ΑΚΕΠΕ υποκινούμενοι, ότι όλο αυτό δεν αποκλείται να είναι με κάποιο τρόπο υποκινούμενο από τους Αμερικανούς για να πλήξουν το λαοπρόβειτο πρόεδρο. Ο σεισμός. Ο σεισμός. Αρχίζει η νομοσιολογία. Αρχίζει αυτό και διακινείται από το ΑΚΕΠΕ. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι. Προφανώς σε ακροατήριο πολύ χαμηλού. Κόκκινη γραμμή ανοχής. Ακριβώς. Σε ακροατήριο πολύ χαμηλού επίπεδου. Ότι οι Αμερικανοί φέραν το σεισμό, προκάλεσαν το σεισμό. Αυτό υπάρχουν και χειρονομίες με τις οποίες απαντάς. Ναι, αυτό αρχίζει και διακινείται όμως. Αυτό και διακινείται από το ΑΚΕΠΕ. Προσπαθεί το ΑΚΕΠΕ να σταθεί ως καθεστώς. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική μπροστά σε μια τέτοιων διαστάσεων κρίση, αλλά επειδή έχουμε πει ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι πάγια, πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Καιρίδης ότι προσωρινά θα δούμε για πόσο η κατάσταση θα καταλαγιάσει. Βλέπουμε ότι και η πολεμική αεροπορία τουρκική έφυγε από τα παράλια, πήγε προς νοτιοανατολικά. Απολύτως λογικό. Εμείς έχουμε μπροστά μας τις εκλογές στην Κυριακή Κύπρο, να μην τις ξεχνάμε, πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο διάστημα οι προκλήσεις σε κάποιο βαθμό, και να μην ξεχνάμε την Ναύτεξ που εξεδόθη λίγες ώρες μετά το σεισμό, που έλεγε ότι απαγορεύουμε στην Ελλάδα να κάνει ασκήσεις στοιχείο κτλ. Μετά έχουμε όντως τελευταία 24 ώρα μια ύφεση. Αυτή θα αποκολουθήσει ότι είναι σοκαρισμένοι όλοι. Το καθεστώς σοκαρίστηκε. Ο ίδιος ο Έντογκαν, είναι αυτό που είπε ο κ. Καιρίδης. Τον περιμέναμε όλοι να τρέχει, να δείχνει ότι είναι παρόν. Φοβάται την οργή του κόσμου. Φοβάται την οργή, βέβαια. Ήρθε πάνω στην οικονομική κρίση να επικαθίσει τώρα ο σεισμός και πράγματι το 1999 οδήγησε στην κατάρρευση του τότε κεμαλικού κατεστημένου. Οπότε και λένε όλο αυτό τον κρατάει, λέτε πίσω. Ακριβώς. Λένε οι Τούρκοι ότι ένας σεισμός και μια οικονομική κρίση τον έφερε και αυτό μπορεί να τον ρίξει. Για τον επόμενο μήνα κλείνει 20 χρόνια στην εξουσία. Μανώλη, σε αποδεσμεύουμε, προς τα πού θα κατευθυνθείς τώρα, Μανώλη, στη συνέχεια του ρεπορτάζ? Σε σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ξέρεις στον αέρα, δεν αποκαλύπτουμε το πού θα πάμε. Για πολλούς και ευνόητους λόγους. Σωστό, σωστό. Εντάξει, Μανώλη, θα σε βρούμε στον αέρα και αργότερα. Και προσοχή. Να πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα. Ναι, να πούμε λίγο για τα οικονομικά, μια τελευταία κουβέντα. Ότι μέχρι χθες οι επιλογές του Ερντογάν ήταν δύο. Και ξέραμε ποια επιλογή έκανε. Γιατί η οικονομία πιέζεται πάρα πολύ. Η επιλογή του ήταν ή Δουνουτού ή Ρωσία. Μάλιστα. Προσέξτε. Ο λόγος του εναγκαλιασμού με την Ρωσία, εκτός των άλλων των γεωστρατηγικών, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν θέλει με τίποτα να πάει στο Δουνουτού. Διότι είχαν πάει οι παλιοί στο Δουνουτού και ο Ετζεβίτ είχε πάει στο Δουνουτού και κατέρευσε η δημοτικότητά του και ξέρουμε και από εμάς τι σημαίνει να πάει μια κυβέρνηση στο Δουνουτού. Άρα γι' αυτό ήταν στη Ρωσία από όπου ερχόντουσαν τα κεφάλαια, ερχόντουσαν όλα. Τώρα η ανάγκη για κεφάλαια είναι πολλαπλάσια και θα δούμε τι είδους κουμάντα θα κάνει και από πού μπορεί να τα βρει αυτά και αν αυτό τον απομακρύνει περαιτέρω από τη Δύση ή δημιουργήσει κλίμα επαναπροσέγγισης ενδεχομένων προκειμένου να πάρει χρήματα. Όμως και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μια συζήτηση για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα αποσταλεί, θα συγκεντρωθεί και θα αποσταλεί. Φαντάζομαι και σε επίπεδο οικονομικό. Τι θα κάνει ο Ερντογάν? Δεν θα την δεχθεί προκειμένου να μείνει σταθερό στην επιλογή της. Είναι άλλο πράγμα η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα δεχθεί και θα την πάρει. Και είδατε ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση που από τις πρώτες ώρες έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια. Το παραμέρισε το εθνικιστικό μένος. Παραμέρισε τον εθνικισμό και ανοίχθηκε, διότι πραγματικά η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη. Άλλο η ανθρωπιστική βοήθεια και άλλο τα δισεκατομμύρια που χρειάζεται στη συνέχεια για την ανοικοδόμηση, που εκεί πλέον δημιουργούνται άλλου τύπου υπολογισμοί. Να πάμε για λίγο στα. Να δούμε στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τα εξοπλιστικά και για το θέμα των F-35 που πάτησε το κουμπί ο Μενέντες. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε. Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των πανίσχυρων F-35 μετά το πράσινο φως που άναψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. And I did so not because I'm simply a fan of the Greek people. I did so because this is a country that shares our values, that is aligned with us on the things that are important in the world, on democracy, human rights, rule of law, a country that is not belligerent to its neighbors, but on the contrary. Η Ελλάδα έχει υποβάλει επίσημο αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση 20-20 F-35 και σύμφωνα με το σχεδιασμό η πολεμική αεροπορία θα παραλάβει τα πρώτα μαχητικά στα μέσα του 2028. Η Ελλάδα μάλιστα θα αποκτήσει την πιο εξελιγμένη εκδοχή του αόρατου μαχητικού, όπως είχε επισημάνει αποκλειστικά στον Sky ο διευθύνων σύμβουλος της Lockheed Martin που κατασκευάζει τα F-35. The configuration Greece will get is what's called a TR3, and that'll host Block 4 content. You'll see communications, improvement, you'll see radar improvement, you'll see the data fusion I discussed with you, you'll see improvement in that. So really new electronic warfare improvement as well. Ο Ρόμπερτ Μενέντες τόνισε για μία ακόμη φορά ότι είναι αντίθετος στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Then I have no problem signing off as the chairman of the Foreign Relations Committee, which has jurisdiction over arms sales. I have no problem signing off under those set of circumstances. But when a country exhibits the contrary to that, then yes, I have problems signing off. Το επόμενο βήμα για την απόκτηση F-35 είναι η έγκριση του ελληνικού αιτήματος από την Ολομέλεια του Κογκρέσου, με την επίσημη αμερικανική απάντηση να αναμένεται έως τα τέλη Μαρτίου. Μπήκε το νερό στα βλάκι πάντως. Άρχισαν να τροχιοδρομούν τα αεροπλάνα από ό,τι φαίνεται, κύριε Καιρίδη. Σας ήταν εκεί, σας ήταν παρόν, επομένως έχετε φρέσκα νέα από εκεί. Για πάμε. Έτσι, ήμουνα μπροστά ακριβώς αυτή τη δήλωσή του. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Μενέντες αποφάσισε να μας κάνει ένα δώρο σε αυτό το συνέδριο που διοργάνωσε η Καθημερινή, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το HALC, το Hellenic American Leadership Council του Έντιζε Μενίδη. Τον είδατε δίπλα Βεβαίως. Στον Μπομπ Μενέντες να συνομιλούν. Προσυπέγραψε την πώληση των F-35, του πιο σύγχρονου μαχητικού στον κόσμο και του πιο ισχυρού όπλου της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας. Με τα πιο σύγχρονα συστήματα, έτσι, όπως μας εξήγησε και ο εκπρόσωπος της Lockheed Martin που βρέθηκε εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Χρειάζεται τώρα η υπογραφή του αρχηγού της μειοψηφίας στην Επιτροπή, του Ρεπουμπλικάνου, και των αντίστοιχων από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 4 υπογραφές. Φαντάζεστε ότι εκεί υπάρχει, μπορεί να υπάρχει καμία. Απολύτως καμία. Η Δύση, η Αμερική έχει αποφασίσει. Απολύτως. Το Κογκρέσο. Θα σας πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και το γεγονός ότι ο Μενέντες το κάνει τόσο γρήγορα, μέσα σε μερικές εβδομάδες, δείχνει ακριβώς το κλίμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει και ο ίδιος και θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Καταρχάς, να πούμε ότι από αυτό το συνέδριο παρέλασαν πάρα πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο πλευρών, και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί. Ακόμα και η Νάνση Πελόζη, μέχρι χθες αρχηγός των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια επίδειξη πραγματικά δύναμης του ελληνοαμερικανικού λόμπι, της παρουσίας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Ουδέποτε οι σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής ήταν τόσο βαθιές, τόσο στενές, υπήρχε τέτοια συναντήληψη, όπου είναι μια σχέση όχι ανταλλακτική, όχι συναλλακτική, όχι δούνε και λαβίν, όπως γίνεται με άλλες χώρες, αλλά πραγματικά στρατηγική, βασισμένη σε αυτό που είπε ο Μενέντες, σε κοινές αξίες και ιδανικά, και άρα έχει βάθος. Ξέρετε, η πώληση ενός τέτοιου όπλου, το οποίο είναι για τα επόμενα 50 χρόνια, έτσι, μιλάμε μέχρι το 2070, είναι ο ορίζοντας ζωής του F-35. Φανταστείτε ότι το F-16 τα πήραμε τη δεκαετία του 80 και ακόμα τα συζητάμε, έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Μας καθιστά υπερδύναμη στην περιοχή. Και δένει τις δύο χώρες για τον μακρύ χρόνο. Δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι για το σήμερα μόνο. Έχει πολιτικό γεωστρατηγικό αντίκτυπο πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό εγώ που κατάλαβα είναι ότι ο Μενέντες, ξέραμε ότι θεσμικά είναι ο νούμερο 2 στη διαμόρφωση αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα, μετά τον πρόεδρο Biden. Διότι είναι αρχηγός της πιο ισχυρής, πρόεδρος της πιο ισχυρής επιτροπής, είναι ανεξάρτητος, δεν διορίζεται από τον Biden, είναι ο ίδιος εκλεγμένος και το Κογκρέσο ξέρουμε την ανεξαρτησία που έχει και μπορεί να κάνει πράγματα. Το σημαντικό δεν είναι αυτό από ένα σημείο και μετά. Το σημαντικό είναι ότι απέναντι σε μια αμερικανική κυβέρνηση, κυρίως ένα State Department, το οποίο βρίσκεται σε μια σχετική σύγχυση ως προς την Τουρκία, όπου υπάρχουν αυτοί που λένε να την καλοπιάσουμε και υπάρχουν αυτοί που λένε αρκετά πια και δεν ξέρουν ακριβώς πού να την πάνε και τα έχουν λίγο χαμένα, εμφανίζεται ένας Μπομπ Μενέντες ο οποίος ξέρει πραγματικά τι θέλει. Και έχει ξεκάθαρο όραμα, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, συνολικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Και επιχειρεί, και η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τα καταφέρει απόλυτα, στο 100%, να το επιβάλλει στην αμερικανική κυβέρνηση. Είναι η νέα αμερικανική πολιτική στην περιοχή, η οποία ήδη περνάει. Πέρασε με το EastMed Act το 2019, πέρασε με τη διακοινοβουλευτική συνεργασία για πρώτη φορά το Αμερικανικό Κογκρέσο. Η Αμερικανική Γερουσία έρχεται να συνεργαστεί με τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν το έχει κάνει με καμία βουλή στον κόσμο. Δεν είναι μικρά πράγματα. Ποτέ αυτά. Δεν το έχει κάνει και δείχνει ακριβώς το νόημα και τη σημασία που δίνουν και λέει μια σειρά από συγκεκριμένα πράγματα. Και είπε στη συνέχεια της ομιλίας του: εμείς πηγαίνουμε, θέλουμε μια νέα σούδα στην Αλεξανδρούπολη. Διότι θέλουμε να αγκιστρώσουμε τις βόρειες χώρες, τις Βαλκανικές, Ανατολική Μεσόγειο, μέσω Αλεξανδρούπολης και Ελλάδας, στην Δύση. Θέλουμε τη συνεργασία Ισραήλ-Αιγύπτου για οικονομικά να πάει μπροστά η περιοχή. Θέλουμε μια σειρά από πράγματα και απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία κάνει αυτά που κάνει. Θα ήταν μεγάλο λάθος, προειδοποίησε, οποιοσδήποτε τρίτος, ιδίως η Τουρκία, να επιχειρήσει εναντίον μιας χώρας στην οποία η αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει τέτοιο βάρος. Έχει πάμε και στον κύριο Παπαφωράτο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτοί οι 500 πεζοναύτες των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη είναι αποτροπή και έτσι το αντιλαμβάνονται άλλωστε και στην Τουρκία. Κύριε καθηγητά, έλατε. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι. Έχουν δρομολογηθεί πλέον οι εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί προσβλέπουν στην Ελλάδα και όχι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το παιχνίδι στα Βαλκάνια πλέον τώρα ανοίγει. Θυμηθείτε ότι η Βοσνία ετοιμάζεται να μπει στο ΝΑΤΟ και χθες δύο υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι θα αντιδράσει η Ρωσία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βλέπει λοιπόν η Ρωσία να χάνει τα Βαλκάνια και δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους λαούς θα εργαλειοποιήσει και πώς θα αντιδράσει. Γι' αυτό η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητος εδώ πέρα είναι η χώρα στην οποία προσβλέπουν οι Αμερικανοί για το μέλλον. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το χαρτί για το εθνικό μέλλον. Και κάτι για το F-16, γιατί ρωτήθηκαν. Ναι. Να πούμε λοιπόν και την είδηση. Αυτή τη στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση δεν τολμά καν να υποβάλει αίτημα επίσημα στο Κογκρέσο. Διότι εάν το υποβάλει, το Κογκρέσο θα το απορρίψει με μεγάλη πλειοψηφία που είναι veto proof, δεν θα μπορεί να το ανατρέψει ο πρόεδρος με βέτο και δεν θέλει να το κάνει. Άρα ακόμα είμαστε στη διερεύνηση και το κλίμα για την Τουρκία, τουλάχιστον μέχρι τις τουρκικές εκλογές, παρά τη συμπάθεια που εξέφρασαν για αυτά όλα, το σεισμό κτλ. Προφανώς όλα τα, αυτά είναι δεδομένα, είναι πάρα πολύ αρνητικό. Ευχαριστούμε κύριε Καλλιστέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.